μέσα απειλές κατά της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδος βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη του Ταγί Περντογάν. Ζουιάνιμ, benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde Teknofest'te bunu söyledim. Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var filan falan, buralardan hareketle... Με επιστολές προς Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Ηνωμένα Έθνη, ο Νίκος Δένιας χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου απαράδεκτες. Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία χτίζει μια αναθεωρητική ατζέντα μέσα από μια προπαγανδιστική τακτική που θέτει σε αμφισβήτηση ολόκληρο το περιφερειακό status quo που έχει οριστεί από συνθήκες, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στην επιστολή του προς τον ΝΑΤΟ συγκεκριμένο, ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί πως τυχόν υποτίμηση του κινδύνου της τουρκικής επιθετικότητας δεν αποκλείεται να έχει ολέθριες συνέπειες αντίστοιχες με ό,τι διαδραματίζεται τώρα στην Ουκρανία. Στο ίδιο μήκος κύματος, διπλωματικές πηγές απορρίπτουν ως μνημείο διαστρέβλωσης τους ισχυρισμούς που περιέχονται σε επιστολή του Μευλούτου Τσαβούσογλου προς διεθνείς οργανισμούς. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα απορρίψει το σύνολο των τουρκικών αιτιάσεων με σειρά από επιχειρήματα, τα οποία περιέχονται και στις σχετικές επιστολές που έχει αποστείλει στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η τουρκική προκλητικότητα αποτελεί ένα κατεξοχήν ευρωτουρκικό ζήτημα, σημείωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η αναθεωρητική πολιτική τόσο της Ρωσίας όσο και της Τουρκίας, της οποίας η παραβατική συμπεριφορά συνιστά πρόκληση όχι μόνο για τη χώρα μου, αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να έχει κοινή αντιμετώπιση. Οι τουρκικές απειλές υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε στη Γαλλία Υπουργό Εξωτερικών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντησή του στο Ελίζε με τον Εμμάνουελ Μακρόν την προσεχή Δευτέρα.